Κύριοι βουλευτές, κύριε του Περιφερειάρχα Βολέντας, κύριε Δημαρχιάρχος Μικυλών, κύριε Δημοτική Περιφερειακή Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια γιορτή, η κύριε Διευθυντά Μέσης Εκπαίδευσης, τη Διευθυνοβάθμιση Εκπαίδευση Νομού Αργολίδας, ζητώ συγγνώμη. Καλώς ήρθατε σε μια γιορτή στην οποία στην πραγματικότητα τιμούμε τον Έλληνα εκπαιδευτικό και αν θέλετε ειδικότερα το φιλόλογο. Θα προχωρήσουμε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη συνέχεια υπάρχει μια εκδήλωση που αφορά στους διατελέσαντες και διατελέσαντες προέδρους του Συνδέσμου από το 1984 μέχρι ας πούμε σήμερα. Ευχαριστώ. Σε μια διαφορετική Ελλάδα από τη σημερινή και καλύτερη και χειρότερη ίσως ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας ως παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε στο πρόσωπο των Προέδρων του Συνδέσμου από το 1984 όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και ειδικότερα τους φιλολόγους. Γνωρίζουμε όλοι ότι το έργο μας όλων των εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό γιατί προετοιμάζουμε το μέλλον αυτού του τόπου και ουσιαστικά περνούμε τις δικές μας αξίες στους ανθρώπους που θα διαχειριστούν τις τύχες της χώρας και του κόσμου όλων, αν θέλετε, στα επόμενα χρόνια. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι βρίσκεστε όλοι απόψε εδώ. Αν μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις, συχνά περηφανευόμαστε για την πλούσια ελληνική γλώσσα, θα περιοριστώ να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ και έχετε συμβάλει στο έργο αυτό του Συνδέσμου. Ευχόμαστε στο Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και στα επόμενα 35 χρόνια. Και να είμαστε καλά να το βιώσουμε αυτό. Ξεκινάμε απευθύνοντας. Μπορείτε να διαπιστώσετε έτσι ότι είμαστε και πολύ συλλεκτικοί σήμερα και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Ακριβώς το μότο του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσε ίσως να συνοψιστεί στη λέξη εξωστρέφεια. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είμαστε μόνο εκπαιδευτικοί της τάξης, αλλά είμαστε στην πραγματικότητα πνευματικοί άνθρωποι και προσπαθούμε το καλύτερο, όπως είπα, για τις νέες γενιές. Γιατί σε αυτές αξίζουν τα καλύτερα και οφείλουμε να προετοιμάσουμε αυτούς τους ανθρώπους όσο καλύτερα μπορούμε. Προχωράμε λοιπόν έτσι στην διαδικασία της, αν θέλετε, της τιμής των Προέδρων. Πρώτος ιστορικός Πρόεδρος από το 1984 στο 1991 είναι ο κύριος Ξητάρας Παναγιώτης. Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία του είναι ίσως ένα κομμάτι πιο σημαντική από όλους τους υπόλοιπους, από την άποψη ακριβώς ότι εκφράζει αυτή τη συνέχεια λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου. Φυσικά ισχύει για όλους αυτό. Θα παρακαλέσω εδώ τους συναδέλφους από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο και τον κύριο Ξητάρα να έρθει να πάρει το δωράκι του, ας πούμε, έτσι και τα σχετικά. Είναι ένα αναμνηστικό δίπλωμα από τον Σύνδεσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει επίσης και ένα βιβλίο από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Ξητάρα, μισό λεπτάκι, εκτός από το... Το πήρατε, έτσι, πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Στη συνέχεια, δεύτερος πρόεδρος,
είναι ο πιο κοντινός αυτή τη στιγμή σε μένα από άποψη απόστασης, ο κύριος Γιώργος Αναστασόπουλος από το 1991 έως το 1993. Θερμές ευχαριστίες, φίλε Γιώργο. Σε κάποιους μιλάω όπως βλέπετε στον ελληνικό, σε κάποιους στον πληθυντικό. Υπάρχει έτσι μια δυνατότητα. Εντάξει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πλήση μας δεν πυροδάνθια. Το γεγονός ότι θα διαπιστώσετε έτσι στη συνέχεια ότι ακολουθούμε την παράδοση. Δηλαδή, με την εξαίρεση ενός μόνο ακόμα ανθρώπου, οι υπόλοιποι που θα τιμηθούν θα είναι κυρίες. Έτσι, γνωρίζετε βέβαια ότι οι άνδρες φιλόλογοι είμαστε μειοψηφία και δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Ήδη από τα χρόνια της σχολής δεν μας πειράζει. Εντάξει, προχωράμε λοιπόν με την επόμενη πρόεδρο το 1993 στο 1995, την κυρία Δοντά Μαρία, την οποία καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε στην επόμενη πρόεδρο, η οποία μάλιστα κατέχει διπλό τίτλο, δεν είναι μόνο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου, είναι και επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου, την κυρία Ελεονόρα Βουδούρη, από το 1995 στο 1997 και από τότε επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου. Τώρα λίγο θα κάνουμε κάτι λιγμούς ωραίο. Είστε άξιοι συγχαρητήρια σημερινή πρόεδρη, το σημερινό Δέλτα Σίγμα. Τα σημερινά, τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αυτή την οδύνη, τη δύνη μάλλον των καιρών, θεωρώ ότι όσοι κρατούν κάποιο σύλλογο και μάλιστα των φιλολόγων, είναι πολύ άξια άτομα. Σας ευχαριστώ. Λόγω ενός έκτακτου οικογενειακού προβλήματος, η επόμενη πρόεδρος του Συνδέσμου, η κυρία Τσιούνη Ροδάνθη, δεν παρευρίσκεται. Διετέλεσε πρόεδρος από το 1997 έως το 2000. Θα παρακαλέσω την συνάδελφο, την Κατερίνα Τιντρανό, από το δεύτερο Γενικό Λύκειο του Ναυπλίου, στο σχολείο που υπηρετεί ακόμα η κυρία Τσιούνη, να έρθει να παραλάβει για λογαριασμό της το βιβλίο και την βεβαίωση και να της την παραδώσει. Παίρνουμε την εκδίκησή μας εμείς οι άνδρες με τον επόμενο πρόεδρο του Συνδέσμου από το 2000 έως το 2007, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Τζιλιμίγρα. Πηγαίνουμε στην κυρία Πανταζή Σοφία, που διατέλεσε πρόεδρος από το 2007 στο 2011, διευθύντρια σήμερα του πρώτου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου. Και επιτρέψτε μου να το πω σε όλους το πρότυπο το δικό μου για τη θέση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και προχωράμε, τελειώνουμε με την τελευταία πριν πρόεδρο του Συνδέσμου, πριν την ανάληψη της Προεδρίας από το πρόσωπό μου, την εκλεκτή συνάδελφο, την Άννα Τιμπουλμέτη, που διατέλεσε από το 2013 στο 2013. Στον πρόεδρο πρώτα θα περάσει. Μπράβο.
Θα ήθελα επίσης, τώρα που ολοκληρώσαμε αυτό το πρώτο μέρος και πριν περάσουμε στο φαγητό, να πω και κάτι άλλο, ότι βέβαια εκτός από τους παρευρισκόμενους και από πάρα πολλούς άλλους που θα ήθελαν να παρευρίσκονται, αλλά δεν δίνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους, είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι συνάδελφοι από ψηλά καμαρώνουν για αυτό που βλέπουν αυτά τα 35 χρόνια του συνδέσμου. Οι καλύτερες μέρες για το σύνδεσμο είναι αυτές που έρχονται. Δεν εννοώ αυτές που έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα όπως γνωρίζετε έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που έχει σημασία είναι το έργο που αφήνουμε πίσω μας. Και θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες μέρες μπροστά, γιατί έχουμε τόσους άξιους ανθρώπους στο πρόσωπο των οποίων τιμούμε στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, τον Έλληνα εκπαιδευτικό και αν θέλετε τον Έλληνα γενικότερα. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε, το λέω πραγματικά από βάθος καρδιάς. Το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αγωνίζεται και αυτό με τις πενιχρές του δυνάμεις για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος με όλα τα γράμματα κεφαλαία και ο φιλόλογος αν θέλετε ειδικότερα, αξίζει μια μεγαλύτερη προσοχή από όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και περνάμε πλέον στο θέμα του φαγητού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Για την παρουσία σας, για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας και στα επόμενα 35 και στα επόμενα 35. Να είμαστε καλά. Πριν διακοπήσω το πρόγραμμα για να ανακοινώσουμε καταρχάς ότι το επόμενο Σάββατο, όχι σε περίπου 5 λεπτά από τώρα, μετά από 2 εβδομάδες, στις 23 του μηνός, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο που προσφέραμε και στους πρόεδρους του Συνδέσμου της Πόλης των Φιλικών, ένα βιβλίο που είναι έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και αφορούσε στην νεοταφόρμα 200 ετών για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Το βιβλίο θα το παρουσιάσουν η επιμελήτρια του τόμου, η κυρία Όλγα Κατσιαρδή Χέρινγκ, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, η κυρία Μαρία Ευθυμίου και ο υποφαινόμενος. Εδώ ισχύει το last and least, γι' αυτό τον αναφέρω με αυτό το τελευταίο. Θα σας πω μετά. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Ευθυμίου να πει δύο κουβέντες και να την ακούσουμε κιόλας, όχι μόνο ως καθηγήτρια και ως επίτυχο μέρος του ΣΚΑΛ, αλλά μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου με τη χρυσή φωνή. Ο λόγος στην κυρία Ευθυμίου. Την ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνετε, με παγίδευσε ξανά. Χαίρομαι που είμαι σε αυτή την βραδιά, γιατί το λέω, ο Σύλλογος Φιλολόγων Αργολίδας είναι ένα είδος Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Πολιτισμού. Αν ήταν η Ελλάδα σε πολλαπλάσιο αυτής της δράσης, θα ήμασταν διαφορετικός λαός και θα είχαμε και καλύτερη παιδεία. Συγχαρητήρια σε όλους. Τώρα, όσον αφορά το Σάββατο που έρχεται, θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Σε αυτήν έχουμε μετάσχει αρκετή πανεπιστημιακή και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια οπτική για τη Φιλική Εταιρεία, διότι συνήθως έχει αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο, ας πούμε, δράσεως, αλλά εμείς θελήσαμε να την παρακολουθήσουμε στις πόλεις στις οποίες εκείνη έδρασε. Θα θυμάστε ότι η πόλη που έδρασε είναι κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα και έτσι εστιάσαμε σε αυτές τις πόλεις και τα δίκτυα και τους κύκλους που αυτοί οι φιλικοί κινητοποίησαν για να φέρουν αυτή την αλλαγή που ήρθε το 2021. Πιστεύουμε ότι βγήκε μια αξιόλογη δουλειά και μια ωραία εκδοτική προσπάθεια του Ίδρυμα της Βουλής και θα έχουμε το Σάββατο να σας έχουμε κοντά. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.